Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε ένα Get Ready With Me βίντεο, αλλά αυτή τη φορά δεν πηγαίνω ούτε σε γάμο ούτε σε βάφτιση. Έχω ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο να κάνω μαζί με ένα συνάδελφο στο Divani Caravel για τα καινούργια προϊόντα της Κονταλή. Οπότε πρέπει να ετοιμαστώ και 5 η ώρα να είμαι και στο ξενοδοχείο, γιατί στις 7 θα αρχίσουν να έρχονται οι προσκεκλημένοι και πρέπει να τα έχουμε όλα έτοιμα μέχρι τις 7. Οπότε πρέπει να ξεκινήσω να ετοιμάζομαι κι εγώ και θα χρησιμοποιήσω αρκετά προϊόντα τα οποία δεν έχω δοκιμάσει. Είναι προϊόντα που μου έχουν στείλει τα περισσότερα από αυτά και τα έχω κρατήσει κλειστά γιατί θέλω να τα δοκιμάσω πρώτη φορά live, να δείτε κι εσείς την αντίδρασή μου και την ειλικρινή μου άποψη. Ένα από αυτά είναι η Shade & Light από την Kat Von D, το πινέλο το αντίστοιχο, η μάσκαρα με την οποία έχει γίνει χαμός εδώ, η Paradise Ecstatic από L'Oreal, το Brave Red, αν και δεν είμαι σίγουρα αν θα καταλήξω αυτό γιατί έχω και άλλα δύο κόκκινα κραγιόν που είναι υποψήφια για σήμερα, από MAC που μου έστειλαν από το lookfantastic.gr, ένα μολύβι από την Ήλα Μάσκα που μου έστειλαν πάλι από το ίδιο site. Αυτό εδώ το σφουγγαράκι που είναι ένα σφουγγάρι το οποίο πραγματικά θέλω να δω πώς λειτουργεί. Ένα σφουγγάρι σιλικόνης από Bershka Beauty, αλλά θέλω να δω και αυτήν εδώ τη μάσκαρα από Bershka Beauty γιατί την άνοιξα. Δεν την έχω φορέσει αλλά το βουρτσάκι μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το μακιγιάζ και να δούμε και ένα-ένα τα προϊόντα. Θα ξεκινήσω βάζοντας primer και θα χρησιμοποιήσω το Master Prime από την Maybelline, το οποίο επίσης δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ξανά. Επειδή είμαι αρκετά λιπαρή, συνήθως τέτοια highlighters δεν τα προτιμώ. Αυτό έχει λέει μέσα μικροπέρλες και κάνει το δέρμα να είναι έτσι πιο λαμπερό. Έχω βάλει ήδη την κρέμα μου. Το κάνει πιο λαμπερό και πιο ομοιόμορφο να φαίνεται. Έχει ωραία αίσθηση. Έχει και έντονο άρωμα, μυρίζει κρέμα με την κλασική έννοια, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πολύ ωραία αίσθηση και δεν είναι λιπαρό όπως πίστευα ότι θα ήταν. Πολύ ωραία αίσθηση. Και το αμέσως επόμενο που θα κάνω είναι να συνεχίσω με το αγαπημένο μου make-up για αυτό το διάστημα που είναι το Dior Skin Forever και θα το βάλω πάνω σε αυτό εδώ το σφουγγαράκι που σας έδειξα και προηγουμένως από Bershka Beauty ή μάλλον όχι, θα το βάλω πάνω στο πρόσωπό μου πρώτα και μετά θα τα απλώσω με αυτό το σφουγγαράκι και ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσει σωστά. Για να δούμε. Έχει πάρα πολύ πλάκα η αίσθηση. Να σας πω κάτι. Δεν είναι τόσο κακό όσο το περίμενα. Για την ακρίβεια νομίζω ότι έχει κάνει μια αρκετά αξιοπρεπή δουλειά. Δεν έχει εισχωρήσει καλά το make-up εδώ γύρω από την μύτη. Αυτό είναι κάτι που θέλει λίγο διόρθωση. Αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι έχει κάνει μια αξιοπρεπή δουλειά. Είναι λίγο παράξενο σαν αίσθηση, γιατί γλιστράει πάνω στο δέρμα και δεν νιώθεις ότι απλώνεται σωστά το make-up, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι έκανε μια καλή δουλειά. Δεν το περίμενα καθόλου. Σίγουρα το Beauty Blender το προτιμώ, αλλά μπορείς να κάνεις αρκετά καλά τη δουλειά σου και με αυτό. Θα προχωρήσω με την Shade & Light παλέτα από Kat Von D που ανυπομονούσα να δοκιμάσω και με το αντίστοιχο πινέλο το οποίο πρέπει να βγάλω από την συσκευασία. Εντάξει, μόνο η Kat Von D θα μπορούσε να έχει αυτή τη συσκευασία του πινέλου της η οποία μοιάζει με φέρετρο, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Απίστευτο. Το πινέλο λοιπόν έχει δύο πλευρές, είναι πάρα πολύ απαλές και οι δύο. Λέω να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το μεσαίο συνδυασμό, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα στο δικό μου δέρμα που είναι σταρένιο. Θα πάρω αυτήν εδώ την λοξή πλευρά και θα τη βάλω εδώ στο πιο σκούρο. Α! Πέφτει λίγο το χρώμα, είναι αρκετά φίνα, έχει αυτό το λεγόμενο kick up. Αλλά για να δούμε πώς γράφει κιόλας. Πολύ ωραίο χρώμα. Και πάρα πολύ ωραία αίσθηση το πινέλο. Αλλά αυτό που γίνεται εδώ μόλις βάλω μέσα το πινέλο λίγο με ενοχλεί.
Έχει γεμίσει πούδρα όλος ο κόσμος. Πολύ ωραία. Θα συνεχίσω με το highlighting μετά που θα έχω βάλει και concealer. Τώρα θα περάσω στα φρύδια. Το μόνο που χρησιμοποιώ τελευταία, σας το είπα και στο προηγούμενο βίντεο, είναι το Gimme Brow από Benefit στην απόχρωση 3. Πάντα όταν έχω βάλει το make-up, επειδή πάει και λίγο από το make-up στα φρύδια, μου χαλάει την απόχρωση και νομίζω ότι μέσα σε πολύ λίγο, βάζοντάς τους στο Gimme Brow, έχουν επανέλθει στο χρώμα που το θέλω. Μου παίρνει πραγματικά λιγότερο από λεπτό για να φτιάξω τα φρύδια μου πια και είμαι κατενθουσιασμένη με αυτό. Τώρα για σκιά θα χρησιμοποιήσω την The Burgundy Bar από Maybelline και λέω να πάρω αυτό εδώ το χρώμα, αυτό εδώ και να το απλώσω με το δάχτυλο. Πολύ ωραία απόδοση σε όλο το κινητό βλέφαρο. Γενικά νομίζω ότι αυτές οι μεταλλικές σκιές όταν απλώνονται με το δάχτυλο έχουν καλύτερη απόδοση. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα και πάρα πολύ ωραίο μεταλλικό φινίρισμα. Και θα πάρω και ένα καθαρό πινελάκι, αυτό είναι το E25 από Sigma και θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την matte σκιά για να δώσω λίγο βάθος στην εικόνα. Θέλω τα μάτια να είναι πάρα πολύ απλά, δεν θέλω τίποτα το ιδιαίτερο. Και τώρα θα πάρω ένα πινελάκι όπως αυτό εδώ, το διπλό από Sephora, και θα βάλω λίγη από αυτήν την πιο ανοιχτόχρωμη σκιά που είναι beige εδώ. Δεν θα χρησιμοποιήσω καμία από τις υπόλοιπες έτσι μπουργουνδί σκιές που περιέχονται μέσα στην παλέτα γιατί δεν ταιριάζουν με αυτά που θα φορέσω. Οπότε δεν θα τις χρησιμοποιήσω σήμερα. Θα πάρω και λίγο από αυτό εδώ το σκούρο καφέ για την εξωτερική γωνία. Αλλά απλώς ένα άγγιγμα. Τίποτα το περισσότερο. Και τώρα θα πάρω αυτό εδώ το μολύβι από η Λαμάσκα που λέγεται Sophie και θα υπογραμμίσω το πάνω βλέφαρο πάρα πολύ διακριτικά και με ένα πινελάκι από αυτά εδώ που είναι έτσι λοξά κομμένα θα το απλώσω το χρώμα και θα το κάνω να φαίνεται πάρα πολύ απαλό και πολύ φυσικό. Στο κάτω βλέφαρο πάλι με το ίδιο μολύβι θα πάω και θα σχηματίσω μικρές κουκίδες. Δεν θέλω να κάνω μία γραμμή, δεν θέλω να είναι καθόλου σκληρό και θα το ταμπονάρω και λίγο με το δάχτυλό μου. Ωραία. Απλά για να δώσω λίγο περισσότερο πυκνότητα στη βάση των βλεφαρίδων, τίποτα παραπάνω. Ωραίο μολύβι επίσης αυτό εδώ. Γράφει πάρα πολύ ωραία και μαλακά και στεγνώνει γρήγορα. Και τώρα θα πάμε στην μάσκαρα. Θα χρησιμοποιήσω στο ένα μάτι λοιπόν την Paradise Ecstatic από L'Oreal, για την οποία έγινε χαμός. Α, ενδιαφέρον βουτσάκι. Για να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραία μάσκαρα. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτήν είναι το πολύ μαύρο χρώμα της, αλλά και το ότι νιώθω ότι σηκώνει τις βλεφαρίδες. Δίνει πάρα πολύ ωραία καμπύλη στις βλεφαρίδες και τους κάνει και πολύ ωραίο διαχωρισμό. Ούτε μία βλεφαρίδα δεν είναι κολλημένη μαζί με άλλη. Όσες τρώσεις και να περνάω από πάνω, πάλι περνάει πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, έχω κατενθουσιαστεί. Ελπίζω οι άλλοι που θα δοκιμάσω το άλλο μάτι να είναι εξίσου καλή και να μην χρειαστεί να ξεβαφτώ εντελώς μετά. Πού την έβαλα όμως, νατ. Λοιπόν, λέγεται OMG Volume. Μου αρέσει το βουρτσάκι της αρκετά. Βολεύει γιατί μπορείς να μπεις και αρκετά μέσα στο μάτι και να πιάσεις και αυτές τις μικρές τριχούλες που υπάρχουν εδώ στην εσωτερική γωνία του ματιού. Δίνει αρκετό καλό μήκος και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να έχει fibers μέσα αυτή η μάσκαρα.
Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε διαφορά από το ένα μάτι στο άλλο. Καθόλου κακή. Θα συνεχίσω με την Paradise Ecstatic και στο κάτω μέρος, στις κάτω βλεφαρίδες. Βασικά, δεν έχω βάλει concealer, το ξέχασα. Οπότε, πάω στο αγαπημένο μου Boeing, το οποίο το έχω βάλει ασταμάτητα από τότε που ήρθε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε το πόσο πολύ προϊόν έχω χρησιμοποιήσει. Το αγαπώ απλά. Με βολεύει πάρα πολύ το ότι το βάζω εδώ στο δάχτυλό μου και το περνάω και πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Φωτίζει όλο το πρόσωπο, νομίζω η διαφορά είναι εμφανής. Πολύ ωραία, θα βάλω και λίγο εδώ. Και θα συνεχίσω τώρα με αυτό εδώ, το χρώμα. Θα κάνω μία μίξη από αυτά τα δύο. Χαμός και πάλι, από πούδρα. Χαμός. Να περάσω λίγο, να σετάρω το κονσίλερ. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα χρώματα βέβαια είναι καταπληκτικά. Αλλά θα προτιμούσα να μην γίνεται αυτός ο χαμός κάθε φορά που ακουμπάς το πινέλι επάνω στο προϊόν. Ρουζ, ρουζ, θα βάλω από Benefit το Ervana, που μου αρέσει πάρα πολύ. Κάποτε το φορούσα non-stop κάθε μέρα. Να βρω και ένα πινέλο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ρουζ που πηγαίνει με όλα. Έχει μια πάρα πολύ ωραία και γλυκιά απόχρωση. Καλό είναι τόσο. Και πάμε στα χείλη. Θα βάλω σίγουρα το αγαπημένο μου κόκκινο μολύβι, που είναι το Cherry από MAC. Θέλει όμως ξύσιμο και μάλιστα άμεσα. Πολύ ωραία. Τώρα, έχω τρεις επιλογές σε κόκκινο κραγιόν, τρεις διαφορετικές εταιρείες, τρία κραγιόν που δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ξανά. Το ένα είναι από MAC το Brave Red, το άλλο είναι από Kat Von D το Underage Red και το άλλο είναι το νούμερο 506, το Red Infallible από την L'Oreal. Δεν ξέρω ποιο να δοκιμάσω. Αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται ως εξής. Βάζουμε πρώτα το χρώμα και από πάνω το κλειδώνουμε για να έχει μεγάλη διάρκεια με ένα προϊόν που μοιάζει με balm από πάνω. Να δω ποιο είναι το πιο φωτεινό, γιατί η φούστα μου έχει ένα πολύ φωτεινό κόκκινο, οπότε θα διαλέξω το πιο φωτεινό. Wow! Τι τέλειο packaging είναι αυτό! Αυτό δεν νομίζω ότι είναι τόσο φωτεινό όσο θα ήθελα κόκκινο. Για να δω και το Brave Red. Αυτό μου φαίνεται ακόμη πιο σκούρο, να σας τα δείξω κιόλας. Αυτό εδώ είναι από MAC το Brave Red και αυτό εδώ είναι το Underage Red. Αυτό είναι σίγουρα πιο φωτεινό από αυτό. Οπότε σίγουρα δεν θα πάω για το Brave Red. Τώρα αυτό εδώ από την L'Oreal μου φαίνεται ένα τσάκ πιο φωτεινό. Οπότε μάλλον θα πάω σε αυτό που είναι και πολύ μακράς διάρκειας και θα με βολέψει σήμερα γιατί θα μιλάω όλη την ώρα και χρειάζομαι κάτι που θα μείνει πάνω στα χείλη μου. Α, δεν άνοιγε. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε. Αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ φωτεινό κόκκινο. Αυτή είναι η τρίτη φορά που το περνάω για να μην διαφανίζει το χρώμα. Βέβαια έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση στα χείλη. Δεν τα αισθάνεσαι βαριά. Δεν είναι και σαν να μην φοράς τίποτα, αλλά δεν τα αισθάνεσαι σίγουρα βαριά ή να κολλάνε. Απλά ήταν αρκετά δύσκολο να κάνω το χρώμα να μην διαφανίζει. Δεν ήταν αρκετά έντονα τα χρωστικά στοιχεία μέσα στο χρώμα. Τουλάχιστον εγώ έτσι ένιωσα. Και τώρα θα περάσω από πάνω αυτό εδώ το balm. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ νιώθω ότι το χρώμα πάλι έχει φύγει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Για να δοκιμάσω λίγο. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Διόρθωσα λίγο τα τελειώματα με το μολύβι γιατί είχαν χαλάσει. Βλέπω ότι δεν έχει απλωθεί ομοιογενώς το χρώμα. Δεν ξέρω γιατί και δεν μου αρέσει και η αίσθηση που έχει αυτή τη στιγμή στα χείλη μου. Είναι σαν να έχει σκόνη επάνω, σαν να έχεις πολύ ψηλή άμμο στα χείλη σου.
νιώθω ότι τρίβεται το χρώμα, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Μάλλον θα το αφαιρέσω και θα δοκιμάσω κάτι άλλο, γιατί δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάμε για τη δεύτερη απόπειρα. Τα χείλη μου τώρα, για να βγάλω το χρώμα, τα νιώθω χάλια, οπότε θα βάλω λίγο από το lip balm που φορούσα και προηγουμένως, το French Kiss από Κονταλή. Θα περάσω ξανά με το μολύβι μου. Θα μπορούσα να το αφήσω και έτσι, δηλαδή μόνο το τσέρι στα χείλη μου που το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και μου αρέσει πάρα πολύ σαν αποτέλεσμα. Αλλά λέω να βάλω το Underage Red από πάνω. Το οποίο είναι πιο φωτεινό. Και έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Δεν μυρίζει. Μου αρέσει. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Θα περιμένω το σχόλιά σας από κάτω. Νομίζω ότι ίσως θέλω ένα τσακ περισσότερο ρούζ, τώρα που τα βλέπω όλα. Νομίζω καλύτερα τώρα. Και σε highlighter θα πάω από την Infallible Blush Palette, την οποία έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Και ιδίως αυτό εδώ, το highlighter, το έχω χρησιμοποιήσει πολύ γιατί μου αρέσει, είναι αρκετά φυσικό. Και θα το βάλω εδώ. Είναι ωραία. Και θα πάρω ξανά την Shade and Light παλέτα. Και με αυτό εδώ το πιο ανοιχτόχρωμο χρωματάκι θα το βάλω πάλι στο ίδιο πινέλο. Θα περάσω λίγο κάτω από το φρύδι. Ένα τσακ απλά για να δώσω λίγο φως εκεί στο περίγραμμα των φρυδιών. Και νομίζω ότι είμαι έτοιμη, είμαι αρκετά ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα όπως το βλέπω τουλάχιστον τώρα στον καθρέφτη μου. Είναι πολύ κοντά σε αυτό που ήθελα. Έχει ένα πολύ ωραίο λαμπερό αποτέλεσμα. Μου άρεσε πάρα πολύ και το Master Prime, που δεν το περίμενα καθόλου. Πρέπει να το έχω εδώ επάνω στο γραφείο μου 2 μήνες, ούτε εγώ θυμάμαι από πότε, και πίστευα ότι δεν θα μου ταιριάζει καθόλου και γι' αυτό δεν το χρησιμοποιούσα, αλλά με εξέπληξε ευχάριστα και πρέπει να αφήσω κάτω τα μαλλιά μου τώρα, γιατί θέλω να τα φτιάξω διαφορετικά. Θέλω πάλι να τα πιάσω, γιατί θα βάλω ένα πουκάμισο που έχει ψηλό γιακά, αλλά θέλω να τα φέρω από εδώ, από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αυτή είναι μια χωρίστρα που κάνω σπάνια, συνήθως τα φέρνω από την ανάποδη μεριά. Δεν θα είναι τίποτα το ιδιαίτερο το φταίνισμα, απλώς θα πιάσω τα μαλλιά μου εδώ, πολύ χαμηλά, κατά αυτόν τον τρόπο. Κάπως έτσι, μια πολύ απλή, χαμηλή αλογοουρά με χωρίστρα στο πλάι, τίποτα το σπουδαίο, τίποτα το δύσκολο, γενικά και το make-up και τα μαλλιά πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω ότι θα πηγαίνει αρκετά αυτό το στυλ με τα ρούχα που έχω σκοπό να φορέσω και πρέπει να πάω να ετοιμαστώ γιατί δεν θα προλάβω. Το κραγιόν μου αρέσει πάρα πολύ, δεν χορταίνω να το κοιτάω, φανταστικό χρώμα. Γενικά νομίζω ότι βγήκε όπως το είχα στο μυαλό μου. Πάμε τώρα να ντυθώ για να προλάβω να είμαι στην ώρα μου.